και κύριοι, φίλοι συνδρομητές των καναλιών Κέπονετ, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο αθλητικό κέντρο Σχελάνκα, στο ξενοδοχείο εδώ, στο αθλητικό κέντρο στην πόλη Βάρκα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βαρσοβία. Εδώ που προετοιμάζεται η Ανόρθωση Αμμόχωστου εν ώψη της νέας σεζόν για το νέο πρωτάθλημα. Έχουμε συνέντευξη, έχουμε καλεσμένο σήμερα τον αρχηγό της Μεγάλης Κυρίας, τον Κωστάκη Αρτυματά, με τον οποίο θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα που αφορούν φυσικά την προετοιμασία και τη νέα σεζόν, νέο προπονητή, στόχους της ομάδας, νέες υποδοσφαιριστές και πολλά άλλα. Καλωσορίζουμε τον αρχηγό της Ανόρθωσης. Κωστάκη, να σε καλωσορίσω, να με καλωσορίσεις στο αθλητικό κέντρο που προετοιμάζεστε εδώ στην Πολωνία. Ήρθαμε πρώτοι, άρα θα σε καλωσορίσουμε. Η Κέπονετ θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι και το τελευταίο φιλικό, μέχρι την τελευταία προπόνηση. Θα καλύψει όλα τα φιλικά, προπονήσεις και τις συνεντεύξεις. Και αρχίζουμε μαζί σου, τον αρχηγό της Ανόρθωσης. Μια προετοιμασία που άρχισε φέτος από την Κύπρο, από τις Πλάτρες. Πώς περάσατε εκεί, πώς ήταν οι πρώτες μέρες με τον νέο προπονητή. Προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν, μια όπως αναμένεται δύσκολη σεζόν, πιο δύσκολη από την περσινή, με 14 ομάδες. Τα παίρνουμε όμως από την αρχή. Πλάτρες, πρώτη μέρα, πρώτα τρεξίματα. Σίγουρα κάθε ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς είναι το πιο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές. Ερχόμενοι από διακοπές, κάποιοι με γεμάτη σεζόν, άλλοι με πιο λίγα παιχνίδια. Πρώτες δύο εβδομάδες που περάσαμε στις Πλάτρες ήταν το δύσκολο μέρος της προετοιμασίας. Όμως πέρασαν καλά, χωρίς κανένα τραυματισμό, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του προπονητή. Κάναμε την προετοιμασία μας εκεί, σε ένα πολύ καλό κλίμα. Βοήθησε και ο καιρός και τα πάντα εκεί ήταν πολύ καλά. Και τώρα ήρθαμε στο δεύτερο μέρος να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία. Και σιγά σιγά εδώ στην Πολωνία γίνεστε και περισσότεροι. Μαζεύονται περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ένας-ένας έρχονται και οι νέες προσθήκες. Ήταν πέρσι μια δύσκολη χρονιά όπως εξελίχθηκε, ειδικά στο τέλος της, που η Ανόρθωση δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της, γιατί ήταν όχι μόνο το πρωτάθλημα, τελικά δεν κατάφερε ούτε έξω στην Ευρώπη και είναι έτσι πιο βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών στο νέο ξεκίνημα. Από τη μια σίγουρα υπάρχει απογοήτευση που δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της ομάδας, τουλάχιστον η έξοδος στην Ευρώπη. Από την άλλη, οι ποδοσφαιριστές δεν σταματάνε σε μια κακή, να το χαρακτηρίσω, χρονιά. Διψάνε για περισσότερο και εμείς εδώ θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα κάνουμε την προετοιμασία μας, τόσο ώστε στο τέλος της επόμενης χρονιάς να μιλάμε για επιτυχίες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και να ονειρόμαστε κάτι περισσότερο από ό,τι είχαμε αυτή τη χρονιά. Μάλιστα. Κωστάκης Αρτυματάς, ακόμη 3 χρόνια στην Ανόρθωση, έκλεισες 3, άλλα 3 θα γίνουν 6, στα 29 σου χρόνια. Είναι μια ηλικία που οριμάζει ένας ποδοσφαιριστής. Περιβραχιόνιο θα είναι και πάλι στον πράτσο σου, είναι μεγαλύτερη ευθύνη για σένα. Ήσουν 6 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ με συμμετοχές και εκεί σημαντικές, περισσότερες από 75, εδώ 3 χρόνια περισσότερες από 100 και 7 τέρματα. Καταλήγει στο λιμάνι του ο Κωστάκης Αρτυματάς, ο αρχηγός της Ανόρθωσης. Εδώ θα είναι το τέλος της καριέρας σου. Εντάξει, για τέλος της καριέρας είναι πολύ νωρίς ακόμη. Όμως από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ανόρθωση ήταν για μένα τα πάντα ήταν πολύ καλά, το κλίμα, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα, η διοίκηση, ήταν όλοι δίπλα στην ομάδα, δίπλα σε μένα και αυτό φάνηκε και φαίνεται στο γήπεδο, όπως είπες και εσύ, με τις συμμετοχές, με τα τέρματα και ύστερα με το περιβραχιόνι. και αγάπη του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό, δέθηκες με τον κόσμο, ο αρχηγός της Ανόρθωσης, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, το πούμε σε εισαγωγικά, γιατί υπάρχει αυτό του Αρτυματά με τον κόσμο. Νιώθουν το πάθος σου όταν αγωνίζεσαι και το θέλει αυτό ο κόσμος της Ανόρθωσης. Αυτός είμαι. Εγώ όταν βγαίνω στο γήπεδο δίνω ό,τι έχω και δεν έχω, τη ψυχή μου, για τον κόσμο που έρχεται να μας στηρίξει, να μας δει, που αγαπάει αυτή την ομάδα, που θέλει να δει αυτή την ομάδα να είναι κοντά στις επιτυχίες, σε πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη. Εγώ θα κάνω προσωπικά και είμαι σίγουρος ότι μιλάω και για τους συμποδοσφαιριστές μου, ότι θα κάνουμε τα πάντα για να δώσουμε χαρά στον κόσμο που αγαπάει αυτή την ομάδα. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Ανόρθωση. Το Τιμούρ Κετσπάγια που αποτελεί ήδη παρελθόν για την ομάδα της Αμμόχωστου. Είναι σημαντικό κεφάλαιο και στη δική σου πορεία, καριέρα. Τον είχες στο ΑΠΟΕΛ, τον είχες στην Ανόρθωση, κατέκτησες τίτλους με τον Τιμούρ. Τώρα θα είναι στην Εθνική. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο για την Ανόρθωση, αλλά και για σένα που για πρώτη φορά δεν θα τον έχεις προπονητή. Θα τον έχει στην Εθνική, αλλά τώρα θέλω να σταθούμε σε αυτό που η Ανόρθωση έδωσε σκητάλη πλέον ο Τιμούρ Κετσπάγια στον Ντάρκο Μιλάνιτς. Ναι, είναι ένας νέος προπονητής τώρα, με καινούργιες ιδέες, με διαφορετικές ιδέες. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του καινούργιου προπονητή. Τι θέλει να περάσει σε εμάς, πώς θέλει να παίζουμε το παιχνίδι στο γήπεδο, και αυτό θα κάνουμε. Είναι έτσι, αυτό πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής, να ακολουθήσει τις οδηγίες του προπονητή. Πόσο δύσκολο, σε διακόπτω, για να πάρουμε το πρώτο σκέλος της ερώτησης, πόσο δύσκολο θα είναι για τους ποδοσφαιριστές που είχαν τον Τιμούρ τα προηγούμενα χρόνια στην Ανόρθωση να προσαρμοστούν στη νέα φιλοσοφία? Και θέλω να μου πεις έτσι για τον Τιμούρ Κετσπάγια που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της Ανόρθωσης. Εντάξει, όσο δύσκολο και να είναι, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο και η ομάδα θα χρειαστεί λίγο χρόνο, οι ποδοσφαιριστές θα χρειαστούν λίγο χρόνο. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, όμως πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όσον αφορά τον Τιμούρ, για μένα ο Τιμούρ είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε την ευκαιρία, πρώτα στο ΑΠΟΕΛ. Σε εμπιστεύτηκε πάρα πολύ και φυσικά εσύ με τον πιο ιδανικό τρόπο επέστρεψες αυτή την εμπιστοσύνη, αγωνιζόμενος με όλες σου τις δυνάμεις για να αποδείξεις ότι δεν ήταν τυχαία που σε έφερε μαζί. Και για τον Τιμούρ, ό,τι και να πω, είναι λίγο όταν ήρθε στον ΑΠΟΕΛ. Με έριξε στα βαθιά, να πούμε, χωρίς να ξέρει ποιος ήμουνα, τι έκανα, τι προπονήσεις έκανα, πώς συμπεριφερόμουν. Με έβαλε μέσα στο γήπεδο, εγώ προσπάθησα να το βγάλω ασπροπρόσωπο και πιστεύω το έκανα, και θα είμαι πάντα ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έδωσε πρώτα στον ΑΠΟΕΛ, αλλά και ύστερα όταν ήρθαμε στην Ανόρθωση μαζί, για όλα αυτά που περάσαμε και τις χαρές και τις λύπες, νίκες, ήττες, ό,τι περάσαμε μαζί. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στον Τιμούρ που μου έδωσε την ευκαιρία. Ο Τιμούρ αποτελεί παρελθόν για την Ανόρθωση, θα συνεχίσει όμως στην Εθνική. Μικρή παρένθεση, έτσι, μια κουβέντα για την Εθνική που επιτέλους υπάρχει το υλικό, υπάρχουν τα πάντα. Θα δούμε κάτι καλύτερο στη συνέχεια, πιστεύεις, με την εμπειρία εσάς, τους πιο εμπειρούς ποδοσφαιριστές, εσύ, ο Πιέρος, ο Λαΐφης και οι υπόλοιποι που μπαίνουν τώρα? Υπάρχει ταλέντο, άφθονο. Μπορούμε να δούμε κάτι καλύτερο? Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει και εμπειρία. Υπάρχουν και αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές, αλλά και ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται τώρα χρόνια στην Εθνική. με καινούργιο προπονητή τον Τιμούρ. Ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη μέχρι σήμερα, γιατί το να καταφέρεις κάτι με την εθνική ομάδα της χώρας σου νομίζω είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για ένα ποδοσφαιριστή. Επιστρέφουμε στην Ανόρθωση, Ντάρκο Μιλάνιτς, θέλω κάτι περισσότερο, ένα μήνα τώρα μαζί, από τις Πλάτρες, τώρα εδώ στην Πολωνία, ήταν και το πρώτο φιλικό προχθές με την ΑΠΟΕΛ, ξεμούδιασμα ήταν περισσότερο, αλλά θέλω να μου πεις έτσι και για τους νέους ποδοσφαιριστές που ήρθαν, τις προσθήκες που έγιναν και θα γίνουν κι άλλες, πόσο εύκολα προσαρμόζονται, τους υποδέχεστε εσείς, εσύ ειδικά ο αρχηγός της ομάδας. Η προσαρμογή γίνεται πολύ εύκολα. Είμαστε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών, πολύ, έτσι, έχουμε ένα ευχάριστο κλίμα μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης ούτε με τους καινούργιους ούτε με τους παγιούς, και με τον προπονητή τα βρήκαμε έτσι γρήγορα. Υπάρχει ένα κλίμα, ένα καλό κλίμα που θέλουμε όλοι να δουλέψουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι από τις λίγες φορές που προετοιμάζεσαι και δεν έχεις ευρωπαϊκά παιχνίδια στη μέση, γιατί η Ανόρθωση δεν παίζει η Ευρώπη. Αυτό είναι, θέλω να μου πεις τα πλεονεκτήματα. Σίγουρα θα σου λείψει η Ευρώπη φέτος. Είναι άλλα τα αισθήματα που νιώθει ένας παίχτης όταν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη, όπως πέρσι, και διαφορετικό φέτος. Θέλω τα πλεονεκτήματα, κατά τη δική σου άποψη. Εμείς οι ποδοσφαιριστές θέλουμε την Ευρώπη σίγουρα, θέλουμε να αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη. Δεν τα καταφέραμε πέρσι. Εντάξει, τώρα πρέπει να, σε εισαγωγικά, να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον περισσότερο χρόνο που έχουμε, να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Ένα θετικό είναι ότι δεν θα υπάρχουν τόσα πολλά μάτς πριν την αρχή του πρωταθλήματος. Η ομάδα θα είναι πιο φρέσκα. Άρα έχουμε έτσι καθήκον να φανούμε πιο έτοιμοι για την αρχή του πρωταθλήματος και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αφού δεν θα έχουμε στα πόδια μας στην Ευρώπη, τους ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να μιλάμε τον άλλο χρόνο για Ευρώπη. Όσον αφορά στο πρώτο φιλικό που είχαμε, ήταν ξεμούδιασμα. Στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκαν σχεδόν όλοι όσοι ήρθαν, οι νέοι ποδοσφαιριστές. Ο αρχηγός της Ανόρθωσης, εντάξει, τους ζεις και στην προπόνηση περισσότερο. Βλέπεις ότι υπάρχουν τα στοιχεία ποιότητας, με τις προσθήκες που έγιναν και η Ανόρθωση, και με τις επόμενες που θα γίνουν κινήσεις, θα είναι πιο δυνατή του χρόνου. Σίγουρα θα είναι πιο δυνατή, γιατί από το ήδη ποιοτικό ρόστερ που υπήρχε πριν θα προσθέθηκαν και θα έρθουν ακόμη ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Όπως είπες και εσύ, πρώτο φιλικό αγωνίστηκαν οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές, έγιναν κάποιες αλλαγές, όμως φαίνεται να υπάρχει έτσι, να δημιουργήθηκε αναπτύχθηκε μια χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, γι' αυτό είναι καλό και έχουμε ακόμη χρόνο να δουλέψουμε, να αναπτύξουμε περισσότερη χημεία μεταξύ μας. Είναι εδώ σε αυτά τα φιλικά που πρέπει να γίνουν λάθη, πρέπει να γίνουν δοκιμές, και δεν μπορεί κανείς να σας κρίνει και αυστηρά. Κανένας δεν μπορεί, γιατί είναι το πρώτο φιλικό. Όμως έδειξε κάποια στοιχεία η Ανόρθωση που μπορεί πέρσι να μην τα είχε, ας πούμε. Σίγουρα. Ακολουθούμε εμείς το πλάνο του προπονητή. Τώρα μιλάμε για το πρώτο φιλικό. Κάποια πράγματα θα βγουν, κάποια δεν θα βγουν. Τα λάθη που γίνονται είναι μόνο για καλό. Ότι όποιο λάθος και αν κάνουμε τώρα θα διορθωθεί μέσω του προπονητή. Και η δουλειά μας είναι μέσα από αυτά τα φιλικά, από τις προπονήσεις, στην αρχή του πρωταθλήματος να είμαστε έτοιμοι. Ήταν πολύ δύσκολο και για πολλούς το πιο ανταγωνιστικό το περσινό πρωτάθλημα. Φέτος είναι με 14 ομάδες, διαφορετικό σίγουρα το πρωτάθλημα, νέες ομάδες, με νέους επενδυτές, ψηλά budget, έχουν αγωνιστεί ήδη 3 από τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα με τα πρώτα τους παιχνίδια, αλλά έτσι ένα γενικό σχόλιο για το τι προβλέπεις εσύ ότι θα δούμε του χρόνου. Με όλες αυτές τις ομάδες που έχουν έρθει και έχουν νέους επενδυτές, χρήμα, budget ψηλά, πώς το βλέπει ο Κωστάκης? Αν κρίνουμε από το περσινό πρωτάθλημα που ήταν πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο, τότε το επόμενο θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Βλέπουμε ομάδες που παραδοσιακά δεν είχαν μεγάλα budget, ούτε την ποιότητα, να πούμε, των μεγάλων ομάδων. Βλέπουμε τώρα αυτό το πράγμα να αλλάζει. Εγώ προσωπικά το βλέπω σαν μια πρόκληση για κάτι καλό. Θέλω να αγωνίζουμε με δυνατές ομάδες, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι και 14 ομάδες φέτος, οπότε θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μιλώντας για επενδυτές, είχαμε κάποιες αλλαγές τον προηγούμενο μήνα στην Ανόρθωση και στα διοικητικά. Θέλω γενικά, όχι μόνο για τον κύριο Πουλαίδη, όταν μια ομάδα υπάρχει υγεία στα διοικητικά της, είναι ό,τι καλύτερο και για τους ποδοσφαιριστές και για την προπονητική ομάδα, το προπονητικό team. Και θέλω και τις σχέσεις σου με την διοίκηση και συγκεκριμένα και με τον κύριο Πουλαίδη. Όταν υπάρχει υγεία και έτσι, σταθερότητα στα διοικητικά, είναι το καλύτερο για μια ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει το νου του και όλη του την προσοχή στο γήπεδο και στις προπονήσεις και να μην είναι ανησυχά για τα διοικητικά. Αυτά είναι για την διοίκηση. Οπότε όταν υπάρχει έτσι μια σταθερότητα, μια καλή δουλειά στη διοίκηση, τότε αυτό βοηθάει και τους ποδοσφαιριστές και αυτό φαίνεται και στην επίδοση της ομάδας, στα μάτς, στις διοργανώσεις που αγωνίζεται η ομάδα. Ο κύριος Πουλαίδης επιστρέφει και ήταν πρόεδρος, μεγαλομέτωχος στην εταιρεία, τώρα είναι ξανά στην εταιρεία πρόεδρος. Οριμάζει και αυτό μέσα από όλα αυτά που έχει ζήσει και το βλέπεις έτσι λίγο διαφορετικό φέτος? Ο κύριος Πουλαίδης είναι δίπλα στην ομάδα. Από την πρώτη χρονιά που ήρθα στην Ανόρθωση είναι δίπλα στην ομάδα, νοιάζεται για την ομάδα, έχει πάθος για την ομάδα, έχει πάθος για την Αμμόχωστο και αυτό φαίνεται και από τις ομιλίες που έχει μαζί με την ομάδα και από τον τρόπο που πανηγυρίζει τις νίκες της ομάδας και όταν έρθει ένα κακό αποτέλεσμα φαίνεται στο πρόσωπό του πόσο πονεί την ομάδα και αυτό μόνο καλό είναι και για τους ποδοσφαιριστές και για τους προπονητές και για όλη την ομάδα. Όλοι ζουν για αυτή την ιδέα που είναι η Ανόρθωση και μιλώντας για Ανόρθωση όλοι το μυαλό τους πάει στην Αμμόχωστο. Είτε είναι άνθρωποι που πέρασαν από τα διοικητικά, είτε είναι ποδοσφαιριστές και ξένοι ακόμη που μαθαίνουν πάρα πολύ νωρίς την ιστορία αυτής της ομάδας που δεν είναι μόνο μια ποδοσφαιρική ομάδα αλλά πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα, είναι μιλάω τώρα με... Βγαίνει και όταν αναφερόμαστε στην Αμμόχωστο... Και κατάγεσαι από ελεύθερη Αμμόχωστο, από Παραλίμνη. Ναι, από Παραλίμνη όμως, παππούδους, γιαγιά, είχαν τα χωράφια, είχαν διάφορα στο Βαρόσι, κάθε μέρα πήγαινε έλα. Ο αδερφός του πατέρα μου, ο Κωστάκης Αρτυματάς, αγωνίστηκε το 1974, οπότε για μένα προσωπικά η Ανόρθωση είναι στην καρδιά μου, ήταν πάντα και αυτό που ζω τώρα είναι και για μένα και για την οικογένεια μου ένα όνειρο. Γι' αυτό και, όπως είπα και πριν, όταν βγαίνω στο γήπεδο δίνω σώμα και ψυχή για αυτή την ομάδα και για αυτόν τον κόσμο που αγαπά αυτή την ομάδα. Τώρα μου ανοίξει το έξι να σε ρωτήσω και πράγματα τα οποία δεν είχα στη σειρά εδώ να σε ρωτήσω, γιατί έγινε πολλής λόγος για το αν θα υπέγραφες. Σκέφτηκες καθόλου, είχες προτάσεις, αυτό είναι δεδομένο. Σκέφτηκες καθόλου κάποτε να έφευγες από την Ανόρθωση λόγω κάποιων χρημάτων παραπάνω, καλύτερου συμβολέου? Προτάσεις υπήρχαν. Να τα πούμε αυτά, ξέρει και ο κόσμος. Προτάσεις υπήρχαν από διάφορες ομάδες. Και εντός και εκτός είναι. Και εντός και εκτός και με περισσότερα λεφτά. Και ότι, αλλά για μένα πάντα η Ανόρθωση ήταν προτεραιότητα. Δεν υπήρχε έτσι στιγμή που να έβαλα άλλη ομάδα πάνω από την Ανόρθωση. Εντάξει, σε ένα συμβόλαιο για να έρθει μια συμφωνία υπάρχει μια διαδικασία, έγινε αυτή η διαδικασία, ευτυχώς ήρθαμε σε συμφωνία με την Ανόρθωση και αυτό το όμορφο έτσι, ταξίδι συνεχίζεται. Επειδή κάποιοι βιάζονται στην Κύπρο ζούμε, να βγάλουν τη γλώσσα τους περίπατο πριν δούμε αποτέλεσμα, πριν πάρθει μια επίσημη απόφαση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά, το λέω, όχι μόνο για ανορθωσιάτες τώρα, αλλά για όλους τους φιλάθλους που οι περισσότεροι, και αυτό το γνωρίζεις γιατί ήσουν και ΑΠΟΕΛ, είσαι και Ανόρθωση, ότι υπάρχουν και πολλοί προπονητές εισαγωγικά στην Κερκίδα που τι κάνετε εσείς οι παίχτες, ειδικά οι αρχηγοί, για να το αφήσετε στο περιθώριο αυτό? Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει, όπως έχει το δικαίωμα να... Αν δεν του αρέσει κάτι να το κρίνει, αν του αρέσει δεν θα το κρίνει. Σίγουρα κάποιοι στηρίζουν κάποιες αποφάσεις, είτε κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιοι άλλοι όχι. Ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να επηρεάζεται από όλα αυτά. Πρέπει να συγκεντρωθεί εντός της ομάδας, να μένει μαζί με την ομάδα, μαζί με τον προπονητή, μαζί με τη διοίκηση και να προσπαθεί να δώσει χαρά στον κόσμο. Έγιναν κι άλλες προσθήκες εκτός από ποδοσφαιριστές και εκτός από τον Ντάρκο Μιλάνιτς, τον βοηθό του, Αντώνης Κέζος, Νεόφυτος Λάρκου, να τα πάρουμε έτσι από πιο ψηλά, και άλλες προσθήκες και στο επικοινωνιακό και στο marketing. Βλέπεις πολλά να αλλάζουν στην Ανόρθωση τη φετινή χρονιά, να μπαίνουν βάσεις για κάτι σπουδαίο τα επόμενα χρονιά. Μπαίνουν βάσεις, ναι. Έγιναν προσθήκες στο προσωπικό, όπως είπες και εσύ, στα διάφορα επίπεδα. Έγιναν αλλαγές και στο προπονητικό που έπρεπε και πρέπει να γίνουν. Και αυτό δείχνει ότι η ομάδα βλέπει μπροστά, θέλει να χτίσει, θέλει να βάλει βάσεις για κάτι καλύτερο και για κάτι πιο έτσι, διαχρονικό. Ακόμη και δεν είναι λεπτομερία, ακόμη και διατροφολόγος, ακόμη και βοηθός, γυμναστή, όλα μπαίνουν στην εξίσωση για να βγει ένα ποιοτικό θετικό αποτέλεσμα στο τέλος. Κλείνουμε με μήνυμα από τον Κωστάκη Αρτυματά στον απαιτητικό κόσμο της Ανόρθωσης. Τι υποσχέται ο αρχηγός? Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ σαν αρχηγός της Ανόρθωσης, αλλά και οι συμποδοσφαιριστές μου, είναι ότι μπαίνουμε στο γήπεδο σε κάθε αγώνα, δίνουμε την ψυχή μας για να παίρνουμε κάθε αγώνα και αυτό θα μας βγάλει όσο πιο ψηλά γίνεται. Η Ανόρθωση διαχρονικά διεκδικά τα πάντα. Άρα είναι στόχος και σκοπός, νομίζω, όλων μας να έχουμε την Ανόρθωση εκεί που της αξίζει, στα ψηλά. Και ήταν και πριν λίγες μέρες η επέτειος του έπους της Τραπεζούντας, εκείνης της πολύ μεγάλης πρόκρισης που θα ήθελες να ζήσεις τέτοιες στιγμές. Και ήταν η Ανόρθωση και η πρώτη ομάδα που μπήκε ο ομίλους Champions League, άνοιξε το δρόμο. Σίγουρα το ονειρεύεσαι αυτό και με την Ανόρθωση. Εννοείται. Είχαμε έτσι μια μικρή γεύση με την κατάκτηση του κυπέλου. Ύστερα όταν καταφέραμε και περάσαμε στους ομίλους του Conference League, εκεί γευτήκαμε οι ποδοσφαιριστές που το ζήσαμε αυτό, γευτήκαμε κάτι έτσι απερίγραπτο. Νομίζω και η χαρά του κόσμου ήταν και αυτή απερίγραπτη. Θέλουμε να το ξανακάνουμε και ακόμη πιο ψηλά. Και ακόμη περισσότερα τέρματα από τον Κωστάκη Αρτυματά, από μακριά. Εννοείται, από μακριά, από κοντά τέρμα. Σκοράρες και στην Ευρώπη και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Εκπληκτικά τέρματα. Και τα κάνεις περιγραφίες. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε προσωπικό επίπεδο και στην Ανόρθωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο στην προετοιμασία. Η Κέπονετ θα είναι εδώ μαζί σας και για τα επόμενα φιλικά μέχρι την τελευταία μέρα της προετοιμασίας. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, φίλοι συνδρομητές των καναλιών Κέπονετ Sports. Η Κέπονετ θα είναι εδώ με την Ανόρθωση στην Πολωνία, στην πόλη Βάρκα, στο αστικό κέντρο Σχελάνκα μέχρι το τέλος της προετοιμασίας της. Καλό βράδυ σε όλους.